Δυστυχώς με την ολοκλήρωση των τεστ εγκεφαλικού θανάτου, τα οποία απέβησαν θετικά, το παιδί θεωρείται εγκεφαλικά νεκρό. Το οποίο στην ουσία είναι αντίστοιχο με το πιστοποιητικό θανάτου. Θεωρείται νεκρό το παιδί. Τι σημαίνει τώρα αυτό, κύριε Κιουλπαλή, ως προς τη διαδικασία και την εξέλιξη των πραγμάτων? Υποστηρίζετε, έχει πάψει να υποστηρίζετε? Ξέρετε, στην Ελλάδα δεν αποσυνδέουμε άμεσα. Αυτό θα γινόταν μόνο σε περίπτωση που δέχονταν η οικογένεια να γίνει δωρήτρια οργάνων. Δυστυχώς, για δικούς τους λόγους, δεν θέλανε. Τώρα από εδώ και πέρα απλώς περιμένουμε τη φυσική κατάληξη. Το περιμένετε, κύριε Κιουλπαλή? Τα σημάδια ήταν τέτοια που σας οδηγούσαν σε ένα τέτοιο συμπέρασμα, μια τέτοια δυσάρεστη κατάληξη? Δυστυχώς ναι, το ξέραμε σχεδόν από την αρχή. Δώσαμε όμως, γιατί το παιδί είναι 17 χρονών, δώσαμε όλα τα περιθώρια χρονικά και όσον αφορά τις διαδικασίες, τα πρωτόκολλα κτλ. Να υποστηριχτεί μέχρι τέλους όσο μπορούσε. Δυστυχώς το αποτέλεσμα είναι το χειρότερο. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Λυπάμαι πραγματικά. Θα ήταν μια καλή εξέλιξη. Θα ήταν να είχε κάποια ζωτικότητα εγκεφαλικού στελέχους, οπότε θα μιλούσαμε όχι για θάνατο, αλλά για ένα βαθύ κόμμα, και από εκεί πέρα θα μπορούσε κανείς να ελπίζει. Τώρα... Την οικογένεια την ενημερώσατε, είναι εδώ? Βέβαια, έχουν ενημερωθεί.